στοιχεία, τα μετεωρολογικά που μελετήθηκαν, οι προβλέψεις δίνουν ότι θα είναι ένας από τους πιο καταστρεπτικούς που θα επηρεάσουν την περιοχή εκεί. Μάλιστα είναι ο δεύτερος σε 2 χρόνια που πάει τη Νέα Υόρκη, γεγονός που αφήνει σοβαρά ερωτηματικά για τη, και μαρτυρία, ισχυρή μαρτυρία θα λέγαμε, για την κλιματική αλλαγή, ότι πρέπει πια να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρά αυτή η εξέλιξη. Τώρα για την κλίμακα του φαινομένου, οι τυφώνες είναι φαινόμενα, είναι ολόκληρα καιρικά συστήματα, συνοδεύονται από ένα σύνολο φαινομένων. Ο συγκεκριμένος, η ατυχία θα λέγαμε, η δυσμενής εξέλιξη είναι ότι συνοδεύεται και από μετεωρολογικά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ακόμα πιο πολύπλοκο, γι' αυτό και έχει χαρακτηριστεί Frankenstein, όπως είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό με μετοπική διαταραχή που βρίσκεται εκεί στη βόρειο-ανατολική περιοχή της Αμερικής και του Καναδά. Έχουμε ισχυρή τροφοδοσία θερμού και υγρού αέρα επίσης, καθώς επίσης έχουμε και ένα ρεύμα αεροχυμάνου στην ανώτερη ατμόσφαιρα, στοιχεία που καθιστούν μεγαλύτερη διάρκεια, που δίνουν, θα δώσουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Δεν πρόκειται δηλαδή να εξεστημίσει σημαντικά από την Τετάρτη το μεσημέρι. Έτσι οι ζημιές θα κρατήσει δηλαδή και άλλο, έτσι η διάρκεια αυτό θα είναι μεγαλύτερη. Ναι, τουλάχιστον με βάση τις προβλέψεις, με βάση τα χαρακτηριστικά, τα μετεωρολογικά που συνοδεύουν την εξέλιξη του φαινομένου, θα παραμείνει ισχυρός. Οι βροχές είναι της τάξης των 300 με 500 χιλιοστών. Για να έχουμε μια κλίμακα σύγκρισης, είναι το ποσό που πέφτει στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα περίπου σε ένα χρόνο. Εκεί πέφτει σε διάστημα ενός 24ωρου ή λίγο περισσότερο. Η άνεμη είναι της ταχύτητας των 140-150 χιλιόμετρων. Μέγιστη ταχύτητα είναι της κατηγορίας 1, αυτός ο τυφώνας. Βέβαια, να αναλογιστούμε ότι έχει από τις 22 του μηνός που έχει εμφανιστεί, από τις 22 Οκτωβρίου, έχει περάσει και άλλες περιοχές πριν εισβάλλει στην ξηρά και ήδη και εκεί σε άλλες περιοχές όπου έχει χτυπήσει είχαμε γύρω στα 67, νομίζω, ανθρώπινα θύματα. Εκτός από αυτά που έχουμε ήδη στην περιοχή τώρα, τις πολιτείες και τις βορειοανατολικές, της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι και τα λοιπά. Επίσης να σημειώσουμε ότι στο μήνα τώρα που διανύουμε, μάλλον στην περίοδο των τυφώνων που διανύουμε, που είναι από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου, είναι ο 18ος κυκλώνας που εμφανίζεται. Αριθμός ρεκόρ, γιατί κατά μέσο έχουμε 10 με 12, είναι ο 10ος που γίνεται τυφώνας, με μέσο όρο 6, και όπως όλα δείχνουν, η χρονιά του 2012 θα είναι ίσως η τρίτη πιο χρονιά έντονης δραστηριότητας στην ιστορία της Αμερικής. Τώρα τα χαρακτηριστικά επίσης είναι πολύ έντονα, όπως είπαμε. Εγώ κράτησα αυτά που είπατε καταρχάς για το γεγονός ότι μέσα σε μία ημέρα δέχτηκε η περιοχή τόση βροχή όσοι πέφτει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στη διάρκεια ενός χρόνου. Ότι άνεμοι πλέον με ταχύτητα 150-170 χιλιόμετρων και είδαμε πώς σηκώνουν τα αυτοκίνητα. Δείτε αυτές τις εικόνες που μεταδίδει τώρα το CNN σε απευθείας μετάδοση. Έχουμε κι εμείς. Είναι απίστευτες εικόνες. Το ύψος του κύματος που θα είναι σε επίπεδο ρεκόρ, το μέγιστο που έχει καταγραφεί ήταν το 1960, ήταν 10 πόδια. Τώρα αναμένεται γύρω στα 4 μέτρα δηλαδή. Τώρα αναμένεται να φτάσει στα 12 πόδια. Ακόμα και ο προηγούμενος ισχυρός τυφώνας, ο Άιριν, που είχε χτυπήσει τη Νέα Υόρκη, είχε φτάσει μέχρι 5 πόδια περίπου το ύψος του κύματος. Το γεγονός ότι συμπίπτει με τις ώρες εμφάνισης πανσελίνου είναι ένα γεγονός που επιτείνει το φαινόμενο της παλίρρειας στην περιοχή. Γι' αυτό φοβούνται πάρα πολύ ότι για το ύψος του κύματος και τα πλημμυρικά φαινόμενα που θα εμφανιστούν εκεί στο Long Island, στην περιοχή του χαμηλού υψομέτρου. Και γι' αυτό έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ και έγιναν όλη αυτή η τεράστια κινητοποίηση. Απειλεί το 20% του αμερικάνικου πληθυσμού, γύρω στα 60 εκατομμύρια. Οι ζημιές έχουν εκτιμήσει ότι μπορεί να φτάσουν και τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι πολύ νωρίς τώρα για να μιλήσουμε.
πολιτισμό. Για να γίνει απολογισμό. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω πόσο καιρό ακόμη πιστεύετε ότι αυτό ο τυφώνα θα αποτελεί απειλή για την Αμερική και ποιε άλλε περιοχέ θα αναμένεται να χτυπήσει. Πού όλο θα κινηθεί δηλαδή. Τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, για τις επόμενες 30 περίπου ώρες, φαίνεται ότι θα εξακολουθήσει να απειλεί, γιατί συμπίπτει η συνύπαρξη και μερικών μετεωρολογικών παραμέτρων. Όπως είπαμε, έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό και ένα μέτωπο στην περιοχή του Καναδά. Καθώς και στην ανώτερη ατμόσφαιρα έχουμε ένα ισχυρό ρεύμα αεροχυμάρου, που και αυτό δημιουργεί συνθήκες για ισχυροποίηση ή παράταση της ένταση του φαινομένου. Ξέρετε τι άλλο θέλω να σας ρωτήσω για το τέλος, για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Λέτε ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα των κλιματικών αλλαγών, κάτι για το οποίο οι συνάδελφοί σας προειδοποιείτε εδώ και χρόνια ότι θα είναι άμεσες οι επιπτώσεις, θα τις ζήσουμε, θα τις δούμε και εδώ μία από αυτές τις συνέπειες λοιπόν τη ζούμε σήμερα, τη βλέπουμε μάλλον να συμβαίνει στη Νέα Υόρκη.